Καλησπέρα κύριε Περάκη, καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Κύριε Περάκη, το ζητούμενο ποιο είναι το μεγάλο διακύδευμα της αυριανής 24ωρης απεργίας σε ολόκληρη την Ελλάδα? Το ζητούμενο είναι να αποσυρθεί άμεσα αυτό το έκτρωμα που έχει καταθέσει η κυβέρνηση και το ονομάζει πολυνομοσχέδιο για την ανάπτυξη. Διότι είναι από την κορυφή ως τα νύχια ένα νομοσχέδιο που από τη μία δίνει γη και είδωρ στα μεγάλα μονοπόλια που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ήδη ή που θέλουν να δραστηριοποιηθούν το επόμενο διάστημα, και από την άλλη είναι κόλαφος για τις εργασιακές σχέσεις και για την ίδια τη λειτουργία και την ύπαρξη των συνδικάτων. Αναλύστε μας λίγο τις σκέψεις σας πάνω στο πολυνομοσχέδιο. Δηλαδή πώς έφτασε εκεί το ΕΚΑ σε αυτή την απόφαση? Φαντάζομαι ότι διαβάζοντας το πολυνομοσχέδιο, ποιες είναι οι ενστάσεις? Προφανώς έχει ετοιμάσει και ολόκληρο υπόμνημα για τις συστάσεις σε μια σειρά ζητήματα, αλλά πρέπει να αναφερθούμε επιγραμματικά, γιατί καταλαβαίνω ότι Βεβαίως και σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ επιγραμματικά λοιπόν να πούμε το εξής, ότι ουσιαστικά μετατρέπει τον Υπουργό Εργασίας, τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας, άρα την εκάστοτε κυβέρνηση που θα έχουμε, σε απόλυτο άρχοντα για την πλήρη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα, άρα καταργεί ακόμα περισσότερο τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις των εργαζομένων με τους εργοδότες για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, και ταυτόχρονα έχει μέσα μέτρα καταστολής όπως αυτό του ηλεκτρονικού Μητρώου, όπου θα γίνεται πλέον φακέλωμα επίσημα από το Υπουργείο Εργασίας για το ποιος συμμετέχει σε ποιο σωματείο, τι κάνει, ποιοι ψηφίζει, πόσοι ψηφίζουν κτλ. Και θέλει να χτυπήσει και την ουσία των σωματείων με την λεγόμενη ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία ουσιαστικά θα μπει εμπόδιο στο να πραγματοποιούν γενικές συνελεύσεις τα σωματεία. Γιατί η ουσία του σωματείου, του συλλόγου των εργαζομένων, είναι να μαζεύονται οι εργαζόμενοι, να κουβεντιάζουν, να ανταλλάζουν απόψεις, να λέει ο καθένας τη γνώμη του και να ψηφίζουν. Ναι, να συζητούν. Λέτε λοιπόν ότι από τη στιγμή που μπαίνει, που θα μπει μάλλον το ηλεκτρονικό, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, ότι θα είναι πολλοί από εκείνους που θα συμμετέχουν με αυτόν τον τρόπο στις συνελεύσεις? Καταρχήν δεν θα ξέρουμε γιατί θα συμμετέχουν. Το ζητούμενο νομίζω στις συνελεύσεις, και αυτό είναι όλα αυτά, δεκαετίες ολόκληρες, είναι μαζεύονται οι εργαζόμενοι και λένε αυτά που τους απασχολεί. Δεν νομίζω ότι αυτό τώρα, δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να βρει αντίκρισμα. Δεν ξέρω, δεν το σκέφτομαι. Σκεφτείτε. Εδώ υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα που έχουμε καταγγείλει πρώτες οι ταξικές δυνάμεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για ζητήματα νοθείας, παρέμβασης των εργοδοτών στα σωματεία, μέχρι και παρουσίας των ίδιων των εργοδοτών ως εκπρόσωπο των εργαζομένων στα συνδικαλιστικά όργανα και δει στο κορυφαίο όργανο που είναι η ΓΕΣΕ. Απ' την άλλη, κύριε Περάκη, θα σου πει. Σκεφτείτε λοιπόν. Να σας πω και τον αντίλογο όμως, ναι. Γιατί ναι. Θα πει ο άλλος ότι ναι, αλλά πολλές φορές δεν πραγματοποιούνται οι συνελεύσεις γιατί δεν υπάρχει το ποσοστό που χρειάζεται. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε περισσότερες συμμετοχές. Προφανώς, εάν ένα σωματείο δεν είναι ικανό να μαζέψει τους εργαζόμενους να πραγματοποιήσει τη γενική συνέλευση, δεν έχει νόημα και η απόφαση που θα πάρει. Δηλαδή, τώρα, παραδείγματος χάρη, εδώ για την αυριανή απεργία καλούν δεκάδες, εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αν αυτά τα σωματεία δεν έχουν βγει μέσα στους χώρους δουλειάς, δεν έχουν κάνει συνελεύσεις, δεν έχουν πείσει τους εργαζόμενους για να συμμετέχουν σε αυτή την απεργία, δεν έχει νόημα να γίνει μια τέτοια απεργία. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν θα ακολουθήσουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ναι, απλώς κάνουμε τη συζήτηση και λέμε ότι ναι, από την άλλη. Ότι με αυτόν τον τρόπο θα σου πει ο άλλος ότι εγώ έχω τη δυνατότητα να ψηφίσω στη συνέλευση και από το σπίτι μου. Όχι, γιατί αυτό δεν έχει να κάνει με συλλογική διαδικασία. Το ψηφίζω από το σπίτι μου, χωρίς να ακούσω τις απόψεις που υπάρχουν, χωρίς να παίρνω το λόγο, χωρίς να συμμετέχω. Πρώτον, υπάρχει σοβαρό ζήτημα για τη φυσική παρουσία του ίδιου του προσώπου και για τη διασφάλιση του ποιος κάνει την ψηφοφορία και ποιος αποφασίζει για ποιο ζήτημα. Της παρέμβασης, δηλαδή, για να καταλάβετε, στο εργατικό κέντρο Αθήνας, ας πούμε, απαγορεύεται να συμμετέχουν σωματεία που χρησιμοποιούν ακόμα και την επιστολική ψήφο, με βάση το καταστατικό μας. Γιατί είναι σημαντικότατο ζήτημα για εμάς η ίδια η φυσική παρουσία του εργαζόμενου ή των αντιπροσώπων που εκλέγουν στα παραπάνω όργανα. Ακριβώς για να μην μπορεί να νοθευτεί ένα αποτέλεσμα. Επειδή σταθήκαμε πολύ σε αυτό το θέμα, υπάρχουν και κάποια άλλα που είναι φλέγοντα.
Φυσικά, το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων μιλάμε για την κατάργησή τους. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, ακόμα και αν μια συνδικαλιστική οργάνωση κατορθώσει και υπογράψει μια συλλογική σύμβαση εργασίας που θα βελτιώνει τους μισθούς και τους όρους της εργασίας, αν καταφέρει δηλαδή και πιέσει τον εργοδότη ή τους εργοδότες σε τέτοιο σημείο που υποχρεωθεί να υπογράψει, θα μπορεί αυτό να το σταματάει ο Υπουργός Εργασίας. Με βάση, λέει, την επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα στον κλάδο της οικονομίας ή στη συνολικότερη οικονομία. Μιλάμε δηλαδή για την κατάργηση αυτών που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, για την περαιτέρω κατάργηση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θυμάστε ότι αυτό έχει ξεκινήσει με το ζήτημα της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την κατάργηση της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων σε τριτοβάθμιο επίπεδο και τον ορισμό από το Υπουργείο του Κατώτερου Μισθού με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Το ίδιο θα γίνει τώρα για όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από τη μία ο Υπουργός Εργασίας θα μπορεί να αποφασίζει ποιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας θα μπαίνουν σε ισχύ και ποιες όχι, και από την άλλη θα μπορεί να βάζει χέρι άμεσα στα σωματεία, ελέγχοντας και προκρίνοντας τα σωματεία που θεωρεί ότι τον συμφέρει περισσότερο, να το πω έτσι, με την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο πραγματικά κόλαφο, που στο σύνολό του, σε όλες τις διατάξεις όπως αυτές που έχουν κατέβει, πρέπει να αποσυρθεί. Και αυτό θα γίνει μέσα από την ίδια τη δράση και την πάλη των εργαζόμενων, καθώς πρέπει, οφείλουμε να το πούμε, ότι στις 24 του μήνα, κατά τη γνώμη μας και την εκτίμησή μας, είναι το πρώτο βήμα απέναντι σε αυτό το πολυνομοσχέδιο και πρέπει και μπορεί να ακολουθήσει κλιμάκωση. Θα μας πείτε τώρα τα πρακτικά, πού είναι οι συναντήσεις αύριο, από πού... Αύριο το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο καλεί στις 10.30 στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών και θα ακολουθήσει η πορεία. Από το πρωί όμως θα είμαστε σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς, όλα τα ταξικά συνδικάτα, να δώσουμε την μάχη για την επιτυχία αυτής της απρίλειας. Κύριε Περάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας.